Στο νησί των ονείρων, η πεζονήσι στο καταφυγείο του, τη θάλασσα, έγραψε την τελευταία σελίδα της περιπετειώδης ζωής του ο Σύφης Βαλιράκης. Ο επισηραετών βουλευτής Χανίων του Πασόκ, από τα κορυφαία στελέχη του κινήματος με πλούσια αντιδικτατορική δράση, αν και δεινός ψαροντουφεκάς και κολυμβητής, βρέθηκε νεκρός αργά χθες το απόγευμα σε βραχώδη ακτή, μετά από μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού σώματος για τον εντοπισμό του. Η βάρκα βρέθηκε στο ένα μίλι από εδώ, ανάμεσα στο νησί Παπα-Νικολάου, η Αγία Τριάδα με Ασπρονήσι. Ο 78χρονος πολιτικός έφυγε χθες το μεσημέρι από το σπίτι του στην Ερέτρια για μία από τις συνηθισμένες βόλτες με το φουσκωτό του σκάφος. Λίγες ώρες αργότερα, η σύζυγός του, Μίνα Παπαθεοδόρου, ειδοποίησε τις λιμενικές αρχές, καθώς οι ώρες περνούσαν χωρίς να δίνει σημεία ζωής. Ο Σύφης Βαλιράκης, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στη θάλασσα. Το σκάφος του βρέθηκε με αναμένη τη μηχανή και με δύο ψαροντούφεκα στο εσωτερικό. Ένα μίλι μακριά εντοπίστηκε η σωρός του. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, έφερε χτυπήματα στο κεφάλι, πιθανότατα από την προπέλα του σκάφους. Η είδηση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη έπεσε σαν κεραυνός, προκαλώντας θλίψη στον πολιτικό κόσμο της χώρας και κυρίως στην ιδιαίτερη πατρίδα του και εκλογική περιφέρειά του, τα Χανιά. Ιδεολόγος και έντιμος, ήταν ένας από τους πιστότερους συνοδοιπόρους του Ανδρέα Παπανδρέου και συνέβαλε τα μέγιστα το 1981 για να επέλθει η αλλαγή στην πατρίδα μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε γραπτή δήλωσή του αναφέρει. Ο Σύφης Βαλιράκης υπήρξε ένας γενναίος και ακέραιος δημοκράτης. Ατρόμητος, αντιστασιακός στη δικτατορία και ανιδιοτελής βουλευτής και υπουργός στη δημοκρατία. Πολιτικός αντίπαλος, αλλά ποτέ εχθρός. Και πάντα ένας περήφανος Χανιώτης. Έτσι λοιπόν είναι μια μεγάλη ιστορία που δυστυχώς την έκλεισε ο Σύφης χθες. Η ιστορία του όμως, η πορεία του μένει και θα μείνει ιδιαίτερα στα Χανιά αλλά και στην Ελλάδα. Σε ανακοίνωσή της, η πρόεδρος του Κινάλφο, Φυγεννηματά, τονίζει ότι ο Σύφης Βαλιράκης ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη δημοκρατία. Από όπου και αν υπηρέτησε τη χώρα και την προοδευτική παράταξη, βουλευτής και υπουργός, διακρίθηκε για το ήθος του, την εργατικότητά του, την αφοσίωση στους στόχους της παράταξης και το χρέος στην πατρίδα. Συλληπιτήριο μήνυμα για την απώλεια του Σύφη Βαλιράκη εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας από τη μεταπολίτευση και μετά, άφησε με το προσωπικό του ήθος το δικό του αποτύπωμα στη δημόσια ζωή της χώρας. Ήταν ένας ασυμβίβαστος αγωνιστής που θα μείνει, πιστεύω, ανεξίτηλα στη μνήμη μας για τους αγώνες και τις προσπάθειες 30 χρόνια για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής του λαού και των Χανίων. Ήταν ένας ασυμβίβαστος δημοκράτης που όρθωσε με δυναμισμό το ανάστημά του απέναντι στη Χούντα και αγωνίστηκε για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννης Κουράκης. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν ακόμη ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, Δήμαρχη της Κρήτης, οι βουλευτές Μανούσος Βολουδάκης και Ντόρα Μπακογιάννη και δεκάδες φορείς και πολιτικές προσωπικότητες. Ο 78χρονος πολιτικός διατηρούσε στενές σχέσεις και με τον βουλευτή Χανίων Παύλο Πολάκη, με τον οποίο μάλιστα ήταν πνευματικά αδέλφια. Ο Σύφης Βαλιράκης, γαλουχημένος με τις αρχές και τις αξίες του τόπου καταγωγής μας στα Σφακιά, υπερασπίστηκε με αυτοθυσία το δικαίωμα στη λευτεριά και την κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ παρέμεινε ανυπόταχτος αγωνιστής και μαχητής έως το τέλος.